πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της 18ης Σεπτεμβρίου. Κύριε Τάλμπεργκ, βρίσκεστε για ακόμη μια φορά εδώ πέρα στο Πόρτο Καράς. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου. Well, I think Porto Carras is an ideal place. Πιστεύει ότι το Πόρτο Καράς είναι ιδανικό μέρος για τη διοργάνωση ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Εκτός από πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είστε και μέλος της ΔΟΕ και μέλος της Πενταμελής Τεχνικής Επιτροπής. Θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για τα έργα που γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα για τη διεκδίκηση της Ολυμπιάδας. Well, έχει επισκεφτεί και τις 6 υποψήφιες πόλεις για την Ολυμπιάδα του 1996 και πιστεύει ότι όλες είναι δυνατόν να οργανώσουν μια τέλεια Ολυμπιάδα και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί. Να εκφράσει τη γνώμη του. Αυτό θα αποφασιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Πιστεύει πάντως ότι και η Ελλάδα έχει μια πολύ καλή προετοιμασία. Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι οι αγώνες της ιδιοπλοείας για την Ολυμπιάδα του 1996 θα γίνουν στην Αθήνα και όχι στο Πόρτο Καράς θα βοηθήσει την υποψηφιότητα ή όχι? Πιστεύει ότι αυτό ενδυναμώνει πραγματικά την υποψηφιότητα της Ελλάδας. Είναι θέση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, να γίνονται όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένα τα αθλήματα και έτσι να μπορούν και όλοι οι αθλητές να μένουν στο Ολυμπιακό χωριό. Νομίζετε ότι η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα υπερτερεί σχέση με τις άλλες σε κάποιο σημείο? Πιστεύει ότι όλες οι πόλεις έχουν τις καλές τους πλευρές και τις κακές τους πλευρές. Επίσης όμως πιστεύει ότι για την Ελλάδα θα μετρήσει πραγματικά η παράδοση, γιατί είναι 100 χρόνια. Και σαν πρόεδρος της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό σημείο το ότι θα γίνουν οι αγώνες στο Φάληρο. Πιστεύει ότι πραγματικά από τις 6 χώρες, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία έχει τις καλύτερες συνθήκες για τη διεξαγωγή των ιστιοπλοϊκών αγώνων. Σε γενικές γραμμές, οι αγώνες είχαν επιτυχία από οργανωτική πλευρά, ενώ αγωνιστικά έγιναν αρκετά καλές κούρσες, αφού και ο στίβος της περιοχής θεωρείται από τους πιο ιδανικούς για ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Η γενική κατάταξη με το τέλος των αγώνων ήταν: πρώτος ο Καναδός Χακ Λάμινς με 75,7 βαθμούς ποινής. Δεύτερος ο Λόρανς Λεμιέ από τον Καναδά και αυτός με 77,4 βαθμούς ποινής. Τρίτος ο Έρικ Μέργεντάλερ από το Μεξικό με 78,7 βαθμούς ποινής. Τέταρτος ο Λάσε Γιόρντες από τη Δανία με 87,7 βαθμούς ποινής. Πέμπτος ο Μάικλ Μίλνερ από τον Καναδά με 97,6 βαθμούς ποινής. Και έκτος ο Κίνο Βιγιαλόγκα από την Ισπανία με 99,7 βαθμούς ποινής. Οι Έλληνες ιστιοπλόγοι ξεκίνησαν καλά στις τελευταίες ισχυροδρομίες. Στάθηκαν άτυχοι και σίγουρα δεν έπιασαν τις θέσεις που περίμεναν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ορτολάνο ήρθε 27ος με 221,7 βαθμούς ποινής, ο Παντονίου 37ος με 265 βαθμούς ποινής, ο Μάνθος 64ος με 355 βαθμούς ποινής, ο Ελιόπουλος 65ος με 356 βαθμούς ποινής, ο Κατηγιαννάκης 67ος με 369 βαθμούς ποινής, ο Μπουντούρης 69ος με 374 βαθμούς ποινής, ο Κουβαράς 84ος με 447 βαθμούς ποινής και ο Ψωμιάδης 98ος με 496 βαθμούς ποινής. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νικηφοράκη. Κύριε Νικηφοράκη, θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας από την διοργάνωση εδώ πέρα στο Πόρτο Καράς, αλλά και από το αγωνιστικό μέρος. Ναι, όπως είχαμε προβλέψει, η διοργάνωση πάει πάρα πολύ καλά, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Όλα τα στελέχη που έχουν διαταχθεί από την Ομοσπονδία έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αγωνιστικά είχαμε ορισμένα προβλήματα σε σχέση με την εμφάνιση των Ελλήνων αθλητών. Περιμέναμε λίγο περισσότερα από τον Ορτολάνο, αλλά ατυχίες και οι αλλαγές του καιρού οι συνεχείς δεν μας ευνόησαν. Πιστεύουμε τις επόμενες τρεις ιστιοδρομίες να πάμε καλύτερα. Δηλαδή πιστεύετε ότι το ότι δεν πήγαν τόσο καλά οι Έλληνες αθλητές φταίει η ατυχία? Όχι ατυχία, απλά οι καιρικές συνθήκες και οι αλλαγές του καιρού που έγιναν πάνω στις κούρσες συνετέλεσαν σε μια εμφάνιση όχι αναμενόμενη, τουλάχιστον από την πλευρά του Ορτολάνου. Τώρα η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ετοιμάζει κάποιες διοργανώσεις ακόμα. Ποιοι είναι οι στόχοι της? Ναι, αμέσως μετά το Παγκόσμιο Φιν τελειώνει την Κυριακή εδώ, ξεκινάει το 470 νέων στο Φαλιερικό Όρμο,
που είναι 28 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και ολοκληρώνεται η αγωνιστική φετινή περίοδος με το EuroLeague που γίνεται από 16 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου στο Φαλιρικό Όρμο. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι γίνεται το EuroLeague για πρώτη χρονιά στη χώρα μας. Το πήραμε πέρυσι και είναι μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά και εκεί και έτσι θα στεριώσει μια μόνιμη ιστιοπλοϊκή εβδομάδα στην Ελλάδα. Και τώρα οι στόχοι της ελληνικής ομάδας αγωνιστικά, στις δύο διοργανώσεις που μένουν, ποιοι είναι? Οι στόχοι μας είναι να προετοιμαστούμε πιο σωστά για τους Ολυμπιακούς του 1992. Γι' αυτό και πήραμε και υλικό στην κατηγορία των ΦΙΝ και πιστεύουμε ότι αυτό το υλικό θα το αξιοποιήσουμε. Στη συνέχεια ένα πρόγραμμα με αγώνες του εξωτερικού θα δώσουν δυνατότητα σε αρκετούς αθλητές να δείξουν την αξία τους για να μπορέσουμε να τους προωθήσουμε στους Ολυμπιακούς του 1992. Στη Βαρκελόνη.